Γεια τα χαρά σε όλους, είστε καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 14 Αυγούστου, ημέρα για βίντεο, άρτη αφιχθής από την πανέμορφη Σκόπελο, για να κάνουμε αυτό το βίντεο, στο οποίο θα μιλήσουμε και για το ταξίδι αυτό, θα δούμε και εικόνες, όπως συνηθίζουμε. Θα πούμε επίσης πολύ χρήσιμες πληροφορίες και κάποιες διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά στα μαθήματα κιθάρας που ξεκινάμε από το Σεπτέμβρη. Πλησιάζει ο καιρός και πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία και να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά. Και τέλος, επειδή σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο με τον τίτλο «Καλοκαιρινές ιστορίες», όπου είπαμε μια ιστορία από μια περιοδία κάποιο καλοκαίρι, αρκετά χρόνια πίσω, το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Θα σας πω μια ιστορία που έχει πάρα πολύ πλάκα, που έγινε πριν από αρκετά χρόνια στην Κύπρο. Εξού και ο τίτλος του σημερινού βίντεο «Κυπριακές ιστορίες». Καταρχήν ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αύριο, 15 Αυγούστου, πάρα πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, πολύ μεγάλη έξοδος, άκουγα μέχρι και σήμερα τα ραδιόφωνα, χθες δηλαδή. Ουσιαστικά την Κυριακή έφυγε και το τελευταίο κύμα των ταξιδιωτών. Καλή επιστροφή και ασφαλή, εύχομαι σε όλους να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, και χρόνια πολλά και πάλι σε όσους γιορτάζουν. Να ξεκινήσουμε από το ταξίδι λοιπόν, αυτό που έγινε προχθές, παιδιά, στην Σκόπελο, την πανέμορφη Σκόπελο. Είχα να πάω καμιά 20ετία. Δεν πήγαμε τους 1550 που περιοδεύουμε αυτό το καλοκαίρι, πήγαμε το φίλο μου τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, τον εξαιρετικό μουσικό συνθέτη και ταλαντούχο παιδί. Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί, πολλοί από εσάς τον γνωρίζετε, τον Αλκιβιάδη. Είναι γνωστός ως ο άνθρωπος ορχήστρα, πάρα πολύ ταλαντούχο παιδί. Έχει γράψει πολύ ωραία κομμάτια, ασχολείται με τη μουσική χρόνια, έχει πάθος με αυτό το πράγμα, έχει συνέπεια σε αυτό που κάνει, είναι εξαιρετικός. Έχουμε συνεργαστεί και με τον Λαβρέντι παλαιότερα, ήταν σε αρκετές παραστάσεις μας και ο Αλκιβιάδης και στους Άγαμους μία ή δύο σεζόν, αν θυμάμαι καλά, και γενικότερα είμαστε έτσι αρκετά κοντά αυτά τα χρόνια. Και φέτος, παράλληλα με τους 1550, κάνουμε και κάποιες συναυλίες μαζί με τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, όπου πήγαμε λοιπόν στη Σκόπελο. Και πήγαμε, παιδιά, από το Μαντούδι Εύβοιας. Φύγαμε την Παρασκευή με το αυτοκίνητο, με αυτοκίνητα μάλλον, και πήγαμε από το Μαντούδι, το οποίο είναι στη Βόρεια Εύβοια, όσοι δεν το γνωρίζετε, άρα ανέβηκα όλο το βουνό. Και κατεβήκαμε στο Μαντούδι, πήραμε το καράβι και πήγαμε Σκιάθο και Σκόπελο. Η διαδρομή καταρχήν στην Εύβοια, είναι τόσο όμορφη η Εύβοια και αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, μία κούκλα, παιδιά, μέσα από το δάσος. Αν δεν έχετε κάνει αυτό το ταξίδι, κάντε το, δεν είναι τίποτε. Σε μια μισή, δύο ώρες είσαι εκεί, αξίζει τον κόπο να διασχίσετε όλη την Βόρεια Εύβοια, να ανεβείτε και να καταβείτε το βουνό, τον Αηγιάννη το Ρώσο. Περνάει από εκεί αυτός ο δρόμος. Πάρα πολύ όμορφη η διαδρομή λοιπόν. Φοβερή φύση, φοβερή βλάστηση, πλατάνια, δροσιά, ένα αριστούργημα. Και σκεφτόμουν και τις φωτιές παρεμπιπτόντως, και είχα νευριάσει τόσο πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το καταπληκτικό πράγμα, ρε παιδί μου, να το καταστρέφεις. Δηλαδή η γνώμη μου είναι, και δεν θα μείνουμε, δεν θα σταθούμε εδώ πέρα, δηλαδή τουλάχιστον ισόβια πρέπει όποιος συλλαμβάνεται επί τούτου και βάζει φωτιές, για να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία, να μπαίνει ισόβια τουλάχιστον, για να μην πω τίποτα άλλο πιο βαρύ, άποψή μου. Πανέμορφη λοιπόν η Εύβοια, πήραμε το καράβι, κάναμε μια στάση στη Σκόπελο και φτάσαμε στη Γλώσσα, στον Αγνώντα μάλλον, λίγο πιο πάνω, και με τα αυτοκίνητα πήγαμε στη Γλώσσα. Είχα να πάω στη Σκόπελο γύρω στα 20 χρόνια, πάρα πολύ όμορφη η Σκόπελος, αξίζει να την επισκεφτείτε, γενικώς οι σποράδες είναι όμορφες. Παίξαμε σε ένα πιθαράκι, λεγότανε, το μπαράκι ας το πούμε έτσι, πάρα πολύ όμορφο, κουκλί, με ένα μπαλκόνι εξαιρετικό, δροσιά, πολύ ωραίες συνθήκες, απέναντι φαινόταν η Εύβοια, φαινόταν η Αλόνισος, πολύ όμορφα, ωραίο κόσμο, περάσαμε εξαιρετικά και γυρίσαμε χτες το βράδυ, προχτές συγγνώμη, το Σάββατο. Την Παρασκευή παίξαμε και γύρισαμε Σάββατο. Πολύ όμορφη διαδρομή, και να πω στο τέλος για να κλείσουμε πριν πάμε να δούμε και λίγες εικόνες από εκεί, που τράβηξα έτσι πρόχειρα με το κινητό κάποια βιντεάκια.
Να πω το εξής, έτσι για την ιστορία. Στην επιστροφή, παιδιά, παρατήρησα από το Μαντούδι και κατά την ανάβαση του βουνού έχει χτισμένο τσιμέντο, πασάλους και ένα δίχτυ μεταλλικό για χιλιόμετρα για τις κατολιστήσεις, για την προστασία, το οποίο σε πάρα πολλά σημεία, και έτσι το λέω για την ιστορία γιατί το παρατήρησα, έχουν πέσει βράχια, έχουν στριμωχτεί στο δίχτυ και σου δίνει την αίσθηση ότι είναι στο όριο, έχει αρχίσει να χαλάει το δίχτυ, ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να πέσει. Δεν ξέρω τι ευθύνη είναι αυτό. Έτσι εγώ το λέω για την ιστορία γιατί το παρατήρησα. Δηλαδή δίνει την εικόνα της εγκατάλειψης. Προφανώς κανένας δεν περνάει από εκεί, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Δεν ξέρω αν φτάσει στα αυτιά κάποιου που μπορεί να το μεταφέρει όπου μπορεί κάποιος να κάνει κάτι. Μπορεί να το ψάξω κι εγώ. Γιατί πραγματικά ειλικρινά σας λέω, είχα την αίσθηση ότι είναι στο όριο να φύγει ο φράχτης και να αρχίσουν να πέφτουν κομμάτια βράχων στο δρόμο. Αυτά γιατί είναι ένας προορισμός με πολλή κίνηση, έτσι. Περνάει ο κόσμος, ειδικά αυτή την εποχή, πάρα πολύ. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται να αφήσουμε στην τύχη του. Αυτά με το ταξίδι το συγκεκριμένο, το προχθεσινό. Πριν πάμε στα μαθήματα και στην κυπριακή ιστορία, δείτε μερικές εικόνες από το διήμερο αυτό ταξίδι στη Σκόπελο και επιστρέφουμε. Τέλος, το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Από μικρή ήθελα να γίνω καπετάνισσα και βρέθηκα στο φυσικό μου χώρο. Δείξε και τους μούτσους. Ναι. Μούτσο, αυτό εδώ είναι άλλο. Λούτσο. Έλα, έτσι. Χαίρετε. Χαίρετε. Κάπτεν Κίτος. Είναι δυνατόν να ταλαιπωρούμε τώρα εγώ με τόση επιτυχία. Λοιπόν, για να δείτε ότι στηρίζω το MeToo, έχω αναποθέσει την ασφάλειά μου σε γυναικεία χέρια. Πάμε τώρα στο κομμάτι με τα μαθήματα κιθάρας και σε κάποιες διευκρινήσεις που θέλω να κάνουμε. Καταρχήν να πω ότι ξανά άνοιξα τη φόρμα εγγραφής, η οποία για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω, και ευχαριστώ και το φίλο, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, ζητώ συγγνώμη, που μου έστειλε mail, και άλλοι φίλοι στείλατε mail ότι δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή. Όντως ήταν έτσι, είναι κάτι που δεν έπεσε στην αντίληψή μου. Έλεγε ότι έχει λήξει η περίοδος χωρίς εγώ να έχω βάλει κάποιο όριο χρονικό. Προφανώς ήταν από μόνο του. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ξανά άνοιξε και μπορείτε να μπείτε. Θα βάλω και σήμερα στο σημερινό βίντεο το link κάτω στην περιγραφή, μέσω του οποίου θα μπείτε κατευθείαν στη φόρμα εγγραφής και θα δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Θα γίνει και το όριο μέχρι το τέλος του μήνα. Οι εγγραφές, γιατί υπάρχουν και κάποιοι φίλοι που ρωτάνε, μέχρι τέλος Αυγούστου 31, και
η διαδικασία για την εγγραφή και την πληρωμή και την ολοκλήρωση, την εξασφάλιση της θέσης. Όλα αυτά γενικώς το deadline είναι 31 Αυγούστου. Να πω επίσης και για κάποιους φίλους που το παρεξήγησαν, το συγκεκριμένο κομμάτι, αυτά τα μαθήματα, αυτός ο τρίμηνος κύκλος, είναι μόνο για το στούντιο, παιδιά. Μόνο για το στούντιο, όχι για το κομμάτι του online. Αυτό θα το κάνουμε πολύ σύντομα, δεν έχω το χρόνο, ζητώ συγγνώμη. Μου τρώει αρκετό χρόνο αυτό εδώ το κομμάτι με τα ζωντανά που πρέπει να το ετοιμάσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λείπω και συχνά, πάλι θα φύγω μεθαύριο. Οπότε το κομμάτι online γενικά θα το κάνουμε από τα μέσα Σεπτέμβρη και μετά. Θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό. Θα το κάνω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λοιπόν 31 τελειώνουν όλα. Είναι εδώ για τα μαθήματα τα ζωντανά, θα ξαναπώ. Διαζώσεις στο στούντιο και οι ώρες, και αυτό σημαντικό που το είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, θα τις βρούμε παιδιά, θα επικοινωνήσω με τον καθένα ξεχωριστά, μπορεί να αφαιρεθεί μια μέρα, να προσθεθεί μια άλλη, να πάνε πιο αργά όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα τις βρούμε όλοι μαζί παρέα τις ώρες που βολεύει, που βολεύεστε κι εσείς, εγώ έτσι κι αλλιώς όλη τη μέρα είμαι εδώ. Ευχαρίστως να κάνουμε κάποιες αλλαγές με βάση τις δικές σας απαιτήσεις και υποχρεώσεις του εκάστοτε από εσάς. Πριν σας πω την καλοκαιρινή κυπριακή ιστορία, επιτρέψτε μου λίγο να πω δύο λόγια για, την πρώτη μου επαφή με, με την Κύπρο. Έχω πάει παιδιά πάνω από 100 φορές σίγουρα με τον Λαβρέντι, τον Μαχαιρίτσα και τον Τζακνί, από τότε που παίζανε μαζί, ήταν και η πρώτη φορά. Έχω πάει με τους Άγαμους, έχω πάει με δικό μου συγκρότημα, έχω πάει με θεατρικές παραστάσεις, έχω πάει για μια σειρά που έπαιζα, η Φαμίλια, πώς λεγόταν, ήταν και στον Αντένα με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, έκανα εγώ το ρόλο του ψυχολόγου, ο οποίος Πυγμαλίων, παρεπιπτόντως, να το πω και αυτό, θα είναι στο επόμενο, στο μεθεπόμενο Χαλαρά, φιλοξενούμενος ο Λίο, θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα, εξαιρετικός ο Πυγμαλίωνας. Να κουβεντιάσουμε μαζί του χαλάρα, έρχεται σύντομα. Λοιπόν, έχω πάει λοιπόν πάρα πολλές φορές και έχω και φίλους και έχω λίγο ψαχτεί, να το πω έτσι, και με τη γλώσσα, παιδιά, την κυπριακή, και έτσι να πω έτσι κάτι που θέλω, που μου ήρθε στο μυαλό πριν πάμε στην ιστορία, γιατί παιδιά αξίζει τον κόπο, γιατί τα κυπριακά, εκτός από τις δικές τους λέξεις, ας πούμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα μανταλάκια, ας πούμε, λέγονται κουτσακοτήρκα. Τα κορόμιλα λέγονται πουρνελούες. Είναι δηλαδή σαν να είναι άλλη γλώσσα. Αλλά στα ελληνικά κυπριακά, ας τα πω έτσι, αν ας μου επιτραπεί ο όρος, αξίζει να ασχοληθεί κανείς και το είχα βρει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πέρα από το συντακτικό που είναι ανάποδο, βασίζεται πολύ στο αγγλικό, γνωρίζετε όλη τη σχέση της Κύπρου με την Αγγλία. Οι μισοί Κύπριοι σπουδάζουν εκεί, μιλάνε αγγλικά και οι παππούδες και οι ταξιτζίδες έχουν σχέση με οι δύο χώρες, τέλος πάντων. Και έχουν το συντακτικό λοιπόν με βάση τα αγγλικά. Για παράδειγμα, λένε, ας πούμε, αν σας πω μια ιστορία με ένα φίλο που μιλούσαμε στο τηλέφωνο, τον έψαχναν και μου λέει: «Έλα, στα Ρώμα, πού είσαι?» Λέω: «Είμαι στην πλατεία Ελευθερίας». «Ωραία, πού είναι τα φώτα?» Lights που λένε και οι, δεν λένε φανάρια, ας πούμε. Lights, οι Άγγλοι, περνά τα. Μπαίνει το άρθρο μετά και στο πρώτο που δικαιούσε, κάμισε αριστερά, μου λέει. Δηλαδή έχει πολύ πλάκα. Έχει πολύ ενδιαφέρον η κυπριακή γλώσσα και έχουν και λέξεις, παιδιά, εκφράσεις, πάλι βασισμένες στα αγγλικά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λένε, ας πούμε, οι Κύπροι, εσύ κύρτισα. Δηλαδή μπούχτισα, βαρέθηκα, εσύ κύρτισα, που βγαίνει από το I'm sick and tired που λένε στα αγγλικά, δηλαδή με βαρέθηκα ρε παιδί μου, I'm sick and tired, εσύ κύρτισα, και έχει πάρα πολλά τέτοια. Έτσι έκανα μια αναφορά, γιατί εμένα τουλάχιστον μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, τα βρίσκω χαριτωμένα και διασκεδάζω πολύ να μαθαίνω τέτοια πράγματα. Πάμε τώρα στην ιστορία. Σε μία λοιπόν από τις πολλές παραστάσεις που κάναμε στην Κύπρο, είμαστε παιδιά με τον Λαβρέντι, τον Μαχαιρίτσα και τον Βασίλη Καζούλη. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω Red λεγότανε το μαγαζί που είχαμε παίξει, νομίζω ήταν αυτό, τέλος πάντων, γιατί ήταν αρκετά.
Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είμαστε στην Κύπρο. Τελειώνουμε λοιπόν το live με το Λαβρέντι και το Βασίλη Καζούλη και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο που μέναμε, όπου στο λόμπι είναι ο Λαβρέντις, η ώρα 2-3 το πρωί, έτσι. Ο Βασίλης ο Καζούλης, εγώ, κάποιοι μουσικοί και ο Νικόλας ο Φιλίτας, ένας φίλος μας που μας έκλεινε και πολλές συναυλίες και τραγουδιστής και με δική του μπάντα, φοβερό παιδί που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, πάρα πολύ νέος ο Νικόλας. Και κάποιοι φίλοι του και 3-4 κορίτσια, 2-3 δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, Ρωσίδες. Μέχρι εκεί λέω, δεν λέω λεπτομέρειες. Και είμαστε λοιπόν στο λόμπι και συζητάμε, κάνουμε χαβαλέ. Κάποια στιγμή, πείτε ρε κανένα κομμάτι, να πούμε κανένα κομμάτι. Παίρνω εγώ την ακουστική, αρχίζουμε, παίζουμε διάφορα κομμάτια. Α, τραγουδάει ο Λαβρέντες, τραγουδάμε όλοι. Τα κορίτσια κοιτάζουν, οι Ρωσίδες. Αφού λοιπόν παίξαμε για κάμια ώρα διάφορα κομμάτια, κάποιος είπε, έλα ρε Βασίλη, πες και εσύ κανένα κομμάτι και αυτά. Ο Βασίλης δεν ήθελε γιατί είναι χαμηλών τόνων. Ο Μπιλάρας ο Καζούλης, φοβερός συνθέτης και φοβερό παιδί, και αυτός θα περάσει από εδώ. Τέλος πάντων, λέω ότι εγώ, έλα, του δίνω την κιθάρα και αρχίζει να παίζει, παιδιά, το «Κάτι να γυαλίζει». Αυτό το αριστούργημα που έχει γράψει και όχι μόνον. Πολλά καλά κομμάτια ο Καζούλης, σπουδαία τραγούδια. Λοιπόν, με το που μπαίνει η εισαγωγή, παιδιά, βλέπω τη μία την κοπέλα, τη Ρωσίδα, η οποία έχει σταματήσει. Κοιτάζει έτσι απεγνωσμένα, λέω, τι γίνεται εσύ. Και με το που μπαίνει η φωνή, παιδιά, βάζει το κορίτσι κάτι κλάματα, με αναφιλητά, λέω, τι έγινε εσύ, σταμάτησε ο Βασίλης και αρχίζει αυτή, τε πόρτα πιστεύονται. Τι είχε γίνει, παιδιά, τελικά. Το κορίτσι αυτό, από ό,τι μας είπε μετά, με αναφιλητά, έτσι, επί μισή ώρα δεν μπορούσε να συνέλθει. Είχε ένα CD μόνο με τραγούδια του Καζούλη, χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Κόπια το CD, δεν ήταν επίσημο, τέλος πάντων. Δεν ήξερε ότι το πρόσωπό του, και το άκουγε από ό,τι μας είπε επί 1,5 χρόνο, από το πρωί μέχρι το βράδυ, συνέχεια. Της άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, μου λέει, αυτό CD δικό μου, παρηγοριά, 1,5 χρόνο εδώ, τα τρελατώ. Παιδιά, είναι αστείο, αλλά είναι και πολύ συγκινητικό ταυτόχρονα. Γιατί βγήκε, δηλαδή, ήταν το κορίτσι, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Με αναφιλητά δεν μπορούσαμε να τη συνεφέρουμε μια ώρα. Όταν συνειδητοποίησε λοιπόν ότι αυτό που για παρηγοριά, έτσι, προσπαθήστε να το καταλάβετε λίγο, σε μια ξένη χώρα τώρα, ποιος ξέρει τι γινόταν εκεί, τι πιέσεις δεχόταν το κορίτσι, εν πάση περιπτώσει. Και είχε το CD αυτό σαν παρηγοριά και βρέθηκε ξαφνικά μπροστά της αυτός που είχε γράψει τα τραγούδια, που της είπα μετά ότι είναι όντως δικό του. Έκανε μια ώρα να συνέλθει το κορίτσι. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία που συνέβη στο Hilton της Κύπρου, και με αυτή κλείνουμε το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Να είστε καλά λοιπόν. Ευχαριστώ για την παρέα. Κάντε like στο βίντεο. Είμαστε μια ανάσα από τους 97. Άντε μαζί, βγάλτε ένα χεράκι να φτάσουμε 100 πριν φύγει ο χρόνος. Θα αρχίσω να σας πρίζω τώρα για το subscribe. Κάντε λοιπόν like στο βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι οπωσδήποτε. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη. Κάντε και share το βίντεο, που ξεχνάω να το λέω. Ενεργοποιήστε και τα καμπανάκια, όλα τα διαδικαστικά, για να ενημερώνεστε για τα βίντεο του καναλιού. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσους γιορτάζουν. Καλή επιστροφή και ασφαλή σε όσους έχετε ταξιδέψει. Να περάσετε όμορφα σε μέρη που αγαπάτε και με ανθρώπους που αγαπάτε. Γιατε χαρά σε όλους.